Λοιπόν, Στέφανε, η προετοιμασία οδεύει προς την τελική ευθεία πλέον. Σε λίγες μέρες αναχωρείς για τη Σανγκάη και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Καταρχήν, θέλω να μου πεις δύο λόγια για την προετοιμασία, πώς κύλησε όλο αυτό το διάστημα. Από το Ακρόπολης και μετά, είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος προετοιμασίας. Πολύ όγκο δουλειάς. Πέρασαμε δύσκολες τιμές όσον αφορά την προετοιμασία. Πιστεύω πήγε καλά, αρκετά καλά. Τώρα από εκεί πέρα μένει να τελειώσουμε την ξεκούραση και να φανεί το αποτέλεσμα δουλειάς που έχουμε κάνει. Στη Σανγκάη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αναμένεται να υπάρξει υψηλός ανταγωνισμός. Ναι. Ποιοι είναι οι δικοί σου στόχοι προσωπικοί? Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τρομακτικά μεγάλος, θα έλεγα. Από εκεί πέρα αυτό δεν με επηρεάζει. Θα κάνω μια πολύ καλή κούρσα, πιστεύω. Ένας καλός χρόνος είναι ο στόχος μου. Ένα ρεκόρ μου βασικά. Και από εκεί πέρα ό,τι κάτι προκύψει. Καταρχήν, να μας πεις σε ποιο αγώνισμα θα είσαι. Ναι, θα κολυμπήσω 200 πιταλούδα και 100, αλλά δίνω πιο πολύ βάση το 200. Και βλέπουμε. Αυτή όμως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι, ήσουν και το 2009 στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για την εμπειρία σου. Τότε είχα κολυμπήσει για 5 πιταλούδα ήμουνα. Πολύ καλή εμπειρία. Ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών. Πραγματικά έχω πάρα πολύ καλές εμπειρίες από εκείνη τη διοργάνωση και ήθελα να ξαναζήσω το ίδιο πράγμα τώρα στη Σανγκάη. Πέτυχες το στόχο σου, θα είσαι παρόν με το καλό στη Σανγκάη. Ναι. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για την ελληνική αποστολή. Η ελληνική αποστολή είναι πολύ δυνατή, όπως πάντα πιστεύω. Πολύ καλοί αθλητές. Πιστεύω πως θα έχουμε καλούς χρόνους και θα έχουμε και κάποιες καλές θέσεις. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα βγει καθένας ξεκούραση και όλα αυτά θα δείξει. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχουμε φτάσει πλέον στο τελικό στάδιο της χρονιάς, στο πιο κρίσιμο σημείο μάλλον, ναι. Με τις διοργανώσεις μία μετά την άλλη. Δύο λόγια για την σεζόν όλη, συνολικά θα ήθελα. Μετά το παγκόσμιο είναι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι. Που θα κλείσει η σεζόν. Γενικά ή προσωπικά για μένα? Προσωπικά για σένα, πώς κύλησε όλη η χρονιά φέτος? Πήγε ικανοποιητικά, θα έλεγα. Παρόλο που δεν πέτυχα κάποιους χρόνους που ήθελα να πετύχω μέχρι το Ακρόπολης, έγινε πολλή δουλειά. Δουλειά που δεν έχει ξανακάνει μέχρι τώρα. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε λεπτομέρειες πολλές πάνω στο κολύμπι. Τώρα έχουμε άλλη μια ευκαιρία ακόμα να πετύχω το χρόνο που θέλω. Παρ' όλα αυτά έχω δουλέψει και η δουλειά μένει πάνω και ό,τι γίνει προχωράμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Yeah.